Γεια σας. Ο παππούς ο Τάσος είμαι. Πολλοί φίλοι από το κανάλι μου με ζητήσανε να κάνω ένα βίντεο ασκήσεις για όλο το σώμα μόνο με έναν αναλυτήρα, γιατί οι πιο πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και το χώρο, αν θέλετε, στο σπίτι τους, ώστε να ασχοληθούν με τη γυμναστική. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να το κάνω, γιατί η γυμναστική είναι υγεία. Οπότε μπαίνω στη διαδικασία αυτή να δείξω από την εμπειρία μου. Ασχολούμαι με τη γυμναστική από 8 ετών σε διάφορα αθλήματα. Είχα αρχίσει από δίζυγο και μονόζυγο ψηρικάς. Θα κάνω κάποιες ασκήσεις τις οποίες θα σας δείξω με ένα ή δύο αλτήρες. Απλά πρώτα πρέπει να σας πω ότι το 70% με 75% είναι σημαντικό το τι τρώμε. Είμαστε ό,τι τρώμε. Από εκεί και πέρα το 25% είναι η γυμναστική με κάποιες αντιστάσεις, με περπάτημα, με τρέξιμο, με σπριντ, όπως μπορεί ο καθένας και ανάλογα την ηλικία που είναι ο καθένας και πώς το, ό,τι του επιτρέπει η ηλικία του. Οπότε αποφάσισα να δείξω κάποιες ασκήσεις με όλο το κορμί, το full body που λέμε, μια προπόνηση που μπορείτε να την κάνετε 3 φορές την εβδομάδα, μόνο με 1-2 αλτηράκια και με το βάρος του σώματος σε κάποιες ασκήσεις. Τις οποίες θα τις κάνετε, αυτές που θα σας δείξω, ή θα επιλέξετε μία αγαπημένη σας άσκηση η οποία θα έχει μία για τα πόδια, μία για το στήθος, μία για την πλάτη, μία για τους ώμους, τρικέφαλο, τρικέφαλο και ηλιακούς. Εγώ θα σας δείξω μία άσκηση που θα επιλέξω εγώ ποια θέλω, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε αυτό. Μπορείτε να βάλετε αυτή που σας αρέσει εσάς. Αλλά θα είναι μόνο μία όμως στην κάθε μυϊκή ομάδα που προανάφερα. Απλά πρέπει να κάνετε 8 έως 10 επαναλήψεις την κάθε άσκηση στην κάθε μυϊκή ομάδα 3 σετ. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τα πόδια, θα κάνουμε 8 έως 10 επαναλήψεις με ξεκούραση στο κάθε σετ από 30 δεύτερα μέχρι 60, ανάλογα τη φυσική κατάσταση που έχει ο κάθε ένας, και θα γίνονται 3 σετ. Μετά θα επακολουθήσει η δεύτερη και ούτου καθεξής. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω στην πράξη. Ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση που επέλεξα και ξεκινάμε με πόδια. Σήμερα είμαι και λίγο χαρούμενος γιατί βρήκα μία μπλούζα από τότε που είχα το γυμναστήριό μου, Άδωνης Gym. Μιλάμε από το 1986. Τότε ήμουνα 26 χρονών παλικάρι. Λοιπόν, anyway, πάμε στην πρώτη άσκηση που επέλεξα. Εσείς θα επιλέξετε όποια θέλετε. Εγώ θα σας δείξω σήμερα που επέλεξα μία άσκηση για κάθε μυϊκή ομάδα. Ξεκινάω με τα πόδια και είναι οι προβολές τις οποίες μπορείτε να τις κάνετε και με βάρος
και χωρίς βάρος. Αυτό που πρέπει να δώσετε έμφαση είναι ποιο. Θα συστήσουμε βάρος. Πρέπει όταν γονατίζουμε, ανοίγουμε τα πόδια μας και όταν γονατίζουμε δεν πρέπει το γόνατο να περάσει τη μύτη του ποδιού μας. Το πίσω πόδι πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσει κάτω το πάτωμα όσο γίνεται. Λοιπόν, κάτω αναπνέουμε και πάνω φυσάμε. Γενικά, όταν ζοριζόμαστε, κάνουμε την εκπνοή. Αυτό θα θυμάστε. Είναι η θετική και η αρνητική. Στην αρνητική πάντα φυσάμε. Οπότε εδώ έχουμε ίσιο το κορμί μας, εισπνέουμε και πάνω φυσάμε. Αυτό θα το κάνουμε 8 έως 10 επαναλήψεις. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή, ίσιο το κορμί. Εισπνοή, εκπνοή. Μετά θα αλλάξουμε πόδι. Αντίστοιχα θα κάνουμε και αυτό 8 με 10. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. 8 με 10 επαναλήψεις. Λοιπόν, αυτό θα ξεκουραστούμε από 34 έως 60 λεπτά, ανάλογα είπαμε τη φυσική κατάσταση που έχει κάποιος. Δεν πρέπει να λαχανιάζουμε, με λίγα λόγια. Προσπαθούμε να πέσουν οι παλμοί μας. Αυτό θα το κάνουμε 3 σετ. Αφού ολοκληρώσουμε τα 3 σετ για τα πόδια, θα πάμε στη δεύτερη άσκηση που είναι το στήθος. Δεύτερη μυϊκή ομάδα, στήθος. Εγώ επέλεξα στον επικλινή 45 αρμύρες για το στήθος μου και θα κάνουμε 8 έως 10 επαναλήψεις με ένα βάρος που να είναι ούτε ελαφρύ ούτε βαρύ, 3 σετ και όπως είπαμε θα ξεκουράζεστε από 30 δεύτερα έως και 60. Πάμε να δούμε. Εισπνοή κάτω και πάνω εκπνέουμε. Κάναμε το πρώτο σετ, ξεκουραζόμαστε 30 έως 60 δεύτερα και κάνουμε άλλα δύο. Προσπαθούμε και τα δίνουμε όλα. Τελευταία επανάληψη, δύο επαναλήψεις, να μην μπορούμε να τις σηκώσουμε ώστε τα δώσουμε όλα. Τρίτη άσκηση είναι η πλάτη όπως είπαμε. Εγώ επιλέγω να κάνω μονόζυγο. 8 έως 10 επαναλήψεις με 30 δεύτερα έως 60 δεύτερα ξεκούραση, 3 σετάκια. Τρία σετάκια, ξεκουραζόμαστε 30 έως 60 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε τρεις φορές. Γιώμη, μπορείτε και με αλτήρες να το κάνετε, με δύο αλτήρες ή με μπάρα. Λοιπόν, εδώ, πάνω, αναπνέουμε, εκπνοή, κράτημα, τελείωμα. Εδώ, εκπνοή, εισπνοή,
Επόμενη άσκηση, την κεφάλια, τα αγαπημένα όλων των παιδιών που θέλουν να έχουν πάντα μπράτσα. Λοιπόν, και αυτές, επαναλήψεις 8 έως 10, πάμε. Είτε κάνετε, θα το φέρετε μέχρι ορθή γωνία, σιγά σιγά κάτω. Επάνω φυσάτε, εισπνοή στο ένα χέρι και εκπνοή. Εισπνοή ώστε να δώσετε μετά στο άλλο να πέρατε εκπνοή. Μπορεί να γίνεται όμως, αν όχι να αλλάξει, μπορείτε να το κάνετε για μεγαλύτερη ένταση και τα δύο μαζί. Εισπνοή, στο ανέβασμα, εκπνοή. Μένουμε λίγο, κατεβάζουμε αργά. Παίρνουμε ανάσα βαθιά και φυσάμε. Μένουμε λίγο, εισπνοή, εκπνοή και κρατάμε. Εισπνοή. Ωραία. Και πάμε από 8 έως 10 επαναλήψεις αργά. Έτσι. Το ίδιο φυσικά είναι και με τους αλτήρες. Είτε βάλετε δισκάκια είτε αλτήρες. Τα χέρια εδώ. Εκπνέουμε, φυσάμε. Εκπνέουμε, φυσάμε. Εκπνέουμε, φυσάμε. Πάντα επάνω μένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Και τα δύο μαζί τα έχουμε απ' έξω και φυσάμε, αναπνέουμε. Φυσάμε, μένουμε πάρα πολύ λίγο, ένα second. Εισπνοή. Και κατεβάζουμε αργά. Επόμενη μυϊκή ομάδα, τρικέφαλοι. Οι τρικέφαλοι πρέπει να τους δίνουμε έμφαση γιατί για να μεγαλώσει το χέρι πρέπει να μεγαλώσει ο τρικέφαλος. Το τρικέφαλος είναι τα 3 τέταρτα του χεριού μας. Λοιπόν, γαλλικές πιέσεις. Αυτές επιλέγω με δύο αλτήρες. Είτε έχετε, αν δεν έχετε πάνω, ξεπλώνετε στο πάτωμα. Τα χέρια εδώ κατακόρυφα και προσπαθούμε να τα φέρουμε στο μέτωπο από δεξιά και αριστερά το κεφάλι. Κάτω εισπνέετε, επάνω φυσάτε. Εισπνοή, εκπνοή. Εδώ, ελεγχόμενα, αργό κατέβασμα επάνω. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Θα δώσουμε εκεί άλλες 3, δίνουμε 8 με 10. Αργά. Σαν. Λοιπόν, και πάμε τώρα, φτάσαμε στην τελευταία άσκηση που είναι η κοιλιακή. Λοιπόν, η κοιλιακή θέλουν χτύπημα. Είναι η μόνη που μπορείτε να τους κάνετε κάθε μέρα. Ανεξάρτητα με αυτό που σας έχω βάλει το full body ανά 2 μέρες για να ξεκουράζετε εμείς. Τους κοιλιακούς μπορείτε να τους κάνετε κάθε μέρα. Είτε μια κατοστάρα μονοκόμματα ή να τις φάτε. Παραδείγματος χάρη, σήμερα θα το κάνουμε 3-30 με μια ξεκούραση του μισού λεπτού και όχι παραπάνω. Βάζουμε πίσω στον αφιάνα κάποιο βάρος, σημαντικό, γιατί σίγουρα οι κοιλιακοί γίνονται στην κουζίνα. Είναι το τι τρώμε, είμαστε το τι τρώμε, στη μέση μας για να φανεί. Αλλά για να φανούν όμως οι κοιλιακοί όταν φτάσουν σε ένα χαμηλό ποσοστό λίπους, θα πρέπει να τους γυμνάζουμε κιόλας για να μπορούν να φανούν. Πάμε. Εδώ. Είτε έχετε τα πόδια σας, είτε αν έχετε πάνω ξαπλώνει στο πάγκο ή κάτι στο πάτωμα. Καλό είναι τα πόδια να τα έχετε εδώ. Να τα απομονώσετε τα πόδια και να δουλεύετε εκπνοή. Στο μυαλό σας έχετε την εκπνοή, όχι εισπνοή εκπνοή. Έχετε μόνο τη εισπνοή. Οπότε τι θα κάνεις, είναι θα φυσάτε.
30. Ελπίζω να βοηθήσω με αυτά που σας έχω πει και που σας έδειξα. Είναι ένα καλό πρόγραμμα το full body, όλο το κορμί δηλαδή, από μία άσκηση της, από μία άσκηση, από, μάλλον από, από όλες οι μυϊκές ομάδες, από μία άσκηση, τις οποίες φυσικά στον ένα μήνα, ενάμιση, μπορείτε να τις αλλάξετε, να βάλετε μία άλλη. Τώρα, όσο φορά τις ασκήσεις, κάποιοι ίσως να μην τις γνωρίζουν όλες, μέσα στο κανάλι μου έχω αρκετά short μικρά που κάνουν διάφορες ασκήσεις. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε κάποια που θα σας αρέσει και να την βάλετε στο επόμενο full body που θα βάλετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε συνέχεια το ίδιο, αλλά όμως ένα μήνα, δηλαδή 4 εβδομάδες με 6, καλό είναι να δουλεύετε το ίδιο ασυσιολόγιο σε όλες τις μυϊκές ομάδες. Και αφού το εξαλείψετε όλο μέχρι ένα μήνα με 6 εβδομάδες, τότε θα σας δείξει το σώμα σας ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε θα αλλάξετε. Φυσικά όσο γυμνάζεστε, ο χρόνος σου μικραίνει. Γι' αυτό είχα πει είναι στα σετ ανάμεσα από 34 έως και 60. Σιγά σιγά, εφόσον δυναμώσετε, θα ελαττώνετε το χρόνο που θα κάθεστε. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 5-10 δεύτερα να κάθεστε. Αυτό θα δείξει σιγά σιγά με τον χρόνο και μην βιάζεστε. Τρώτε σωστά, κάντε γυμναστική, να περπατάτε κάθε μέρα. Είναι σημαντικό αυτό, τουλάχιστον μισή ώρα. Αν δεν μπορείτε να περπατάτε έξω ένα στατικό ποδήλατο ή να βγείτε έξω να τρέξετε, να κάνετε μερικά σπριντάκια, 50 ή 100, 10-12 φορές, είναι καλό, είναι καλό. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχετε την υγεία σας. Και αγαπήστε. Αγαπήστε τη γυμναστική. Φάτε αυτά που πρέπει, τουλάχιστον όχι στο 100%, στο 80%. Και κάντε και κάποιες κατασταλίες στο 20%. Με το 20% δεν χαλάει η υγεία μας, ούτε το look μας, η εμφάνισή μας. Αν προσέχουμε έστω στο 80%, με το 20% θα μπορέσεις να κάνεις και τα γούστα σου και να πάρεις να κάνεις μια κατασταλία. Αλλά το 80% πρέπει να είναι στην προτεραιότητά μας. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Χαιρετάω. Γεια σας.